Την ανησυχία τους εκφράζουν οι πολίτες μιλώντας στην κάμερα του Σταρ μετά την αύξηση των κρουσμάτων που παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα στην Κέρκυρα. Ιδιαίτερα δε, όταν η αύξηση αυτή συνεπάγεται και με αυξημένο αριθμό νοσηλιών στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Βεβαίως και μας προβληματίζει η αύξηση των κρουσμάτων, γιατί τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Σίγουρα μας προβληματίζει. Λίγο υπομονή, παιδιά. Εντάξει, πιστεύω άμα περιμένουμε μερικούς μήνες ακόμα, μόνο καλύτερα θα γίνουν τα πράγματα. Λίγο αισιοδοξία και λίγο υπομονή. Εδώ θα ανησυχούμε πάντα. Ανησυχούμε γι' αυτό και προλαμβάνουμε τα μέτρα. Να λαμβάνουμε τα μέτρα που πρέπει, μάσκα και όλα τα άλλα. Εσείς βλέπω φοράτε και διπλή μάσκα. Πρέπει να προσέχουμε. Δεν, σε όλους πήγαινε ο κορονοϊός. Δεν υπάρχει. Πιστεύω. Ναι, πάρα πολύ, γιατί έχω και μωράκι. Εννοείται. Εντάξει, τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να φυλαχτούμε. Αν έχουμε αύξηση των κρουσμάτων και θα πρέπει να λάβουμε προληπτικά μέτρα, ακόμα περισσότερο, δηλαδή μάσκες, αποστάσεις και η δυνατόν να εμβολιαστεί ο κόσμος, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει άλλο μέτρο άμυνας. Μάλιστα, χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας Δημήτρης Καλούδης, μιλώντας στο Start, ανέφερε πως οι επόμενες ημέρες είναι πολύ κρίσιμες και πως αν συνεχιστεί αυτός ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων, είναι πολύ πιθανόν η Κέρκυρα να περάσει στο βαθύ κόκκινο. Αναμένουμε και αυτή τη βδομάδα τις επιδημιολογικές μελέτες. Εάν τα κρούσματα πάρουν την πορεία την πτωτική, είμαστε εντάξει. Εάν τα κρούσματα πάρουν ανωδική πορεία, προφανώς και θα μπούμε στο βαθύ κόκκινο. Γιατί ήδη είμαστε στο 90 κρούσματα ανά 15ήμερο, ανά 100.000 πληθυσμό. Αυτό είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Ακόμα είμαστε σε καλό επιδημιολογικό φορτίο σε σύγκριση με άλλες περιοχές που μπήκαν ήδη στο βαθύ κόκκινο. Ωστόσο, η εξαγγελία της κυβέρνησης για σταδιακό άνοιγμα της αγοράς από τα τέλη Μαρτίου φαίνεται πως δεν πείθει τους πολίτες, οι οποίοι κρατούν μικρό καλάθι και ορίζουν ως το καλύτερο χρονικό σημείο για την επαναλειτουργία της αγοράς τον μήνα Μάρτιο. Λίγο δύσκολο μου φαίνεται. Λίγο δύσκολο. Πάσχα, πώς το βλέπετε? Να είμαστε καλά, να πάμε το Πάσχα, γιατί τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Είστε αισιόδοξοι όμως ότι το Πάσχα ενδεχομένως και με τα εμβόλια μπορούμε να ανοίξουμε? Θεωρώ πως ναι. Μετά από τα εμβόλια θεωρώ ότι και εφόσον υπάρξει αύξηση του εμβολιασμού πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη κατάσταση. Το Μάη. Εκεί περίπου, λίγο πριν να ανοίξουν οι πτήσεις. Εκεί το βλέπω. Μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες πριν, κάτι τέτοιο. Δηλαδή πολύ πιο αργά από ό,τι λένε. Μα μία ότι έντονο συνεχίζονται ωστόσο οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για COVID-19. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν 88 δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο Δημοτικό Θέατρο με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ανδρέας Κούπρας ανέφερε πως τα δωρεάν rapid test προς πολίτες θα συνεχιστούν με αμύωτο ρυθμό, προσφέροντας έτσι διμέρινους πολίτες να μπορούν να ελεγχθούν καθημερινά. Αρχίζουμε και την επόμενη εβδομάδα, λόγω βέβαια της καθαράς Δευτέρας θα έχουμε τη Τετάρτη και Πέμπτη. Να πούμε ότι Τρίτη και Παρασκευή τα τεστ γίνονται στο ιατρείο της Κέρκυρας. Τα δικά μας είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Σήμερα ήταν μια πολύ καλή μέρα. Πλησιάζουμε τα 70 rapid tests και είναι όλα καθαρά. Αυτό είναι πολύ θετικό. Τίποτε, πρότασή μου να συνεχίσει ο κόσμος να έρχεται, να συμμετέχει σε αυτά τα rapid tests που γίνονται από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και των κλιμακίων και τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Είναι μια καλή μέρα σήμερα. Όλα τα τεστ, όπως είπα, είναι όλα αρνητικά.